Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Ισπανού Πρωθυπουργού κ. Σάντσες, θα συμμετάσχει απόψε στο Ευρωατλαντικό Δείπνο Εργασίας που παρατίθεται προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που διεξάγεται στην Ισπανική Πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα έχει την ευκαιρία, όπως και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ηγέτες, να τοποθετηθεί καταθέτοντας τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, στη βάση μεταξύ άλλων του σεβασμού της αυτονομίας λήψεως αποφάσεων και των διαδικασιών των δύο οργανισμών, υπό το φως των τεκτονικών αλλαγών και των νέων προκλήσεων που προκύπτουν συνεπία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Οι νέες αυτές προκλήσεις δεν αφορούν μόνο σε πτυχές της παραδοσιακής ασφάλειας, αλλά εκτείνονται και στους τομείς των υβριδικών απειλών και των κυβερνοεπιθέσεων, της ενεργειακής ασφάλειας, της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης και του μεταναστευτικού. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επαναλάβει τη θέση της Κύπρου ότι δεδομένης της ολοένα και αυξανόμενης γεωπολιτικής βαρύτητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αναχέτησης απειλών στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και να αναζητήσει λύσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης με επίκεντρο τη διπλωματία και τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αύξηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν την εμποδίζει να συνεργάζεται κατά τρόπο συνεχτικό με το ΝΑΤΟ και άλλους εταίρους, δύναται να την καταστήσει ένα αποτελεσματικό πάροχο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και πέραν αυτής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τονίσει επίσης την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και θα σταθεί στην ανάγκη ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων διεθνώς. Θα επαναλάβει δε πως το κυπριακό πρόβλημα εξακολουθεί να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή στην Ευρώπη και ότι η δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική επίλυσή του, σύμφωνα με τα όσα προστάζει τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και το ευρωπαϊκό δίκαιο, θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα όχι μόνο για την Κύπρο και τους Κυπρίους, αλλά και για τη σταθερότητα και ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.